Ότι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, εκ Πνεύματος Αγίου και της υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου, σαρκωθήνε κατά δεξάμενον δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπρεθείες ημών Αγνάκης και Παναγωγής του Θεάς, εκκλησιαστική λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνοιξη γιορτάστηκε και φέτος στις Σέρες η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στον εορτάζοντα ναό της Ευαγγελίστριας βρέθηκαν για να εκκλησιαστούν εκατοντάδες πιστοί από όλη την πόλη ζητώντας την ευλογία και τη Θεία Χάρη της Παναγίας. Οι Σεραίοι τίμησαν την μητέρα όλων εναποθέτοντας τις ελπίδες τους προς αυτήν ευχόμενοι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους τους συνδημότες μας, σε όλους τους ανθρώπους της κοινωνίας αυτής, διπλή γιορτή σήμερα και εθνική και θρησκευτική, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Διπλή, βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία. Χρόνια πολλά, ευλογία σε όλο τον κόσμο. Η Παναγία είναι κάτι της σκέπτης να είμαστε. Χρόνια πολλά παιδιά, να είμαστε καλά, υγεία και να ξεχνάμε όλα δεν είναι χρήμα, πατρίδα και θρησκεία. Χρόνια πολλά. Υγεία, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά συνέλληνες και πανέλληνες, αγαπητοί μου Σεραίοι και Σεραίες, σήμερα που γιορτάζουμε τα ελευθέρια της πατρίδος μας, να αναβαπτιστούμε λοιπόν και να μεθύσουμε στο αθάνατο κρασί του 21, όπως έλεγε ο εθνικός μας ποιητής ο Κωστής Παλαμάς, και έχουμε ανάγκη από αυτό το ιερό μεθύσι, για να μπορέσουμε να πορευτούμε με αξιοπρέπεια, με δυναμικότητα ενωμένη ομόψυχη, σύμψυχη εις τους δρόμους και εις τα πεπρωμένα της φυγής μας, κρατώντας το φως της πίστεως, ένα φως το οποίο αποδιώκει τα σκοτάδια, τα οποία έχουν απλώσει σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο θειολόγο του ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης Θεολόγος αναφέρθηκε και στη μεγάλη γιορτή της εθνικής μας παλιγενεσίας, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως πρόκειται για ένα διπλό θαύμα πίστεως και σωτηρίας. Αυτή η διπλή γιορτή και πανήγυρη, με πανική και εθνική, και κατά το θρησκευτικό μέρος εορτάζουμε την αρχή της σωτηρίας μας, η οποία έλαβε χώρα με τον Θείο Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, την αναγγελία δηλαδή του χαρμοσύνου μηνύματος, ότι ετέστη ο καιρός, τον οποίο ανέμεναν οι αιώνες, και η Παρθένος Μαρία επρόκειτο να φέρει στον κόσμο τον Υιό του Θεού, τον Σωτήρα του ανθρωπίνου γένους, με έναν τρόπο τόσο μοναδικό, μέσα από τον οποίο αποδεικνύεται η σοφία, η παντοδυναμία, αλλά και κυρίως η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Σοφία μεν, διότι ο Θεός κατά αυτόν τον τρόπο οικονόμησε τα πράγματα, ώστε όπως ακριβώς η γυναίκα κάποτε στον παράδεισο έγινε η αιτία της παραχωρής και της απολίας, μια νέα γυναίκα, η νέα Εύα, η Παναγία μας, να είναι εκείνη η οποία θα ανοίξει και πάλι την πύλη του Παραδείσου, η οποία είναι οπλιστή δια των άνθρωπων, όχι επειδή ο Θεός το εθέλησε, αλλά επειδή ο άνθρωπος το επέλεξε. Σήμερα λοιπόν λαμβάνει αρχή, αυτό γιορτάζουμε σήμερα, αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, που σημαίνει το σχέδιο εκείνο το οποίο η Παναγία Τριάς απεφάσισε για την σωτηρία του ανθρώπου, χωρίς να παραβιάσει την ελευθερία του, αλλά δίδοντάς του την δυνατότητα, ενούμενος με τον ίδιο τον Θεό, να γίνει κοινωνός θείας φύσεως. Αυτή είναι η υψίστη τιμή, αλλά και η υψίστη ευγένεια του ανθρωπίνου γένους.
Ο ποιμενάρχης των Σερών αναφέρθηκε όμως και στη μεγάλη γιορτή της πατρίδας μας, την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως που είχε ως αποτέλεσμα μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς μια ελεύθερη Ελλάδα. Δεν παρέλειψε δε να αναφερθεί στους στενούς δεσμούς των αγωνιστών του 1821 με τη θρησκεία, την εκκλησία και την πίστη. Αλλά σε αυτή την πατρίδα σήμερα γιορτάζουμε και μια άλλη επέτειο που έχει να κάνει και είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με την φύση της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας γιορτής. Ελευθερία στον άνθρωπο, ελευθερία στην πατρίδα. Και αυτή την ελευθερία την τεκνούργησαν και την υπηρέτησαν οι αείχνιστοι πατέρες μας και οι ήρωές μας, κάτω από τους τόπους των εκκλησιών και των μοναστηριών, όπου εκεί για 400 και πλέον χρόνια, 400 χρόνια λέμε συμβατικός, γιατί για μας εδώ στην Βόρειο Ελλάδα η σκλαβιά κράτησε 500 και πλέον χρόνια. Αυτή λοιπόν η ελευθερία τεχνουργήθηκε και υπηρετήθηκε και συντηρήθηκε η φλόγα της ελευθερίας μέσα στις εκκλησίες πρωτίστως. Διατηρούσα η Εκκλησία ζωντανή την πίστη, η οποία ήταν εκείνη η μόνη που μας ξεχώριζε από τους κατακτητάς τους φρικτούς. Και τούτο το εγνώριζαν οι Τούρκοι πολύ καλύτερο δυστυχώς από ορισμένους σημερινούς νεοέλληνας. Εγνώριζαν οι εχθροί μας ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας, ο Ρωμιός, χάσει την πίστη του, δηλαδή την αγάπη του στον Χριστό και στην Παναγία, πολύ εύκολα χάνει και την εθνική του ταυτότητα. Γι' αυτό και οι ορδές των Τούρκων ήταν γεμάτες από εξωμώντες πρώην χριστιανούς Έλληνες, οι οποίοι χάνοντας την θρησκευτική τους ταυτότητα και ιδιοπροσωπεία, με του πολύ έκαναν και την εθνική τους ταυτότητα και ιδιοπροσωπεία. Αυτό το οποίο οι εχθροί μας εγνώριζαν και γνωρίζουν, είναι ανάγκη να το ανακαλύψουμε και να το συντηρήσουμε και να το υποστηρίξουμε πάση δυνάμει σήμερα. Όχι ότι το έχει ανάγκη η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας υπήρχε και πριν από αυτή την πατρίδα και θα υπάρχει ασφαλώς μέχρι το τέλος αυτού του εγκόσμιου χρόνου. Αυτός ο οποίος ευεργετείται είναι ο Έλληνας στη διαχρονικότητά του. Είναι αυτή η πατρίδα η οποία στο πρόσωπο και στο έργο και στην υπηρεσία της Εκκλησίας βρήκε όχι μόνο την έμπνευση, αλλά και το κουράγιο και τη δύναμη και την ευλογία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του χθες, τις προκλήσεις του σήμερα και ασφαλώς τις πολλαπλάσιες προκλήσεις που θα έρθουν να μας συναντήσουν αύριο. Ο ίδιος κάλεσε όλο τον κόσμο να μην ξεχνά την ιστορία του, καθώς λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι αναγκασμένος να περάσει πολλά δεινά. Και η Εκκλησία μας κατέχει τις περγαμηνές της τιμής και του σεβασμού όχι ως ένα χαριστικό πράγμα, όχι ως μια χαριστική χειρονομία, αλλά ως μια κατάκτησή της, η οποία κατακτήθηκε με ποταμούς αιμάτων. Μέγα πλήθος πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, μοναχών, μοναζουσών προσέφεραν το αίμα τους για την πατρίδα. Άφησαν προς καιρόν το πετραχύλι τους και πιάσαν το καρκιοφύλι τους, έτσι ώστε να πολεμήσουν για την ελευθερία της πατρίδος. Τα λέγομεν αυτά, διότι θα πρέπει εμείς οι νεοέλληνες να μην ξεχνούμε. Λαός που ξεχνά είναι καταδικασμένος να περάσει ταλαιπωρίες και πολλές και μεγάλες δυσκολίες. Και καθώς ζούμε σε εποχές όπου πολλοί λαοί αναζητούν τις ρίζες τους, έτσι ώστε να πάρουν δυνάμεις να αντέξουν στις προκλήσεις των εποχών, εμείς εδώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι κάποιο μέρος της Ελλάδος θέλει να αυτοκτονήσει πνευματικώς, αποκοπτόμενο από τις ζωογόνες και ζήτορες ρίζες του έθνους και του γένους μας. Και αυτές έχουν το έδαφος τους στην Αγία Ορθόδοξον πίστη, η οποία υπήρξε διαχρονικά μαζί με την Εκκλησία, η μάνα και η σώτηρα και η κυβωτός διατηρήσεως και της θρησκευτικής αλλά και της εθνικής μας συνειδήσεως. Ας είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί, να μην υπονομεύω με τις ρίζες αυτού του μεγάλου και σκιόφιλου φίλου δέντρου που ονομάζεται Ελλάδα πατρίδα, κάτω από τη σκιά του οποίου όχι μόνο εμείς αναπαυόμεθα, αλλά και ολόκληρη η πολιτισμένη ανθρωπότητα αδεύεται και επισκιάζεται.